βάλουμε να χορέψουμε. Ναι, Λοιπόν, κορίτσια, τι γίνεται. Ακολουθιόμαστε στο Twitter. Τι να κάνουμε. Για πες βρε Άσημο. Τα είδαμε τα θέματα. Λοιπόν, έχουμε από έκλειψη σε έκλειψη το πάμε. Ναι, ρε, την προηγούμενη φορά που ήρθα είχαμε την έκλειψη στο Λέντο, τώρα έχουμε μία έκλειψη στους Ιχθύς. Χαίρομαι για αυτή την έκλειψη για ένα λόγο. Κλείνει επιτέλους τον κύκλο των εκλείψεων στα μεταβλητά ζώδια, στους Παρθένους, στους Ιχθύς, τοξότες και διδύμους που επηρέαζε τα προηγούμενα χρόνια. Άρα εδώ πέρα είναι και το τελευταίο ζώδιο στο ζωδιακό Ιχθύς. Άρα στην ουσία, μολονότι είναι μια ηλιακή έκλειψη, δηλαδή είναι και ταυτόχρονα νέα σελήνη, και συνήθως όταν έχουμε νέα σελήνη λέμε ότι ανοίγει κάτι. Εδώ νιώθω ότι με αυτή την έκλειψη κλείνει μια κατάσταση, ένας κύκλος, και τη στιγμή που κλείνει είναι ταυτόχρονα σαν να αφήνει ένα παράθυρο για να ξεκινήσει κάτι καινούριο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι από όψεις, είναι μια έκλειψη που έχει μια σύνοδο με Ποσειδώνα μόνο. Δεν κάνει δηλαδή άλλες όψεις περίεργες κτλ. Ο Ποσειδώνας αυτό που κάνει συνήθως είναι να δημιουργεί μια αίσθηση σύγχυσης για τα πράγματα. Οπότε ναι, αυτές τις μέρες είναι πιθανόν κάποιοι, ειδικά αυτοί που επηρεάζονται περισσότερο, δηλαδή οι δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες και ηχθείς, να έχουν μία σύγχυση σχετικά με το τι κάνω παρακάτω, τι κάνω γενικότερα σε κάποια θέματα στη ζωή μου, είτε έχουν να κάνουν με επαγγελματικά, είτε με θέματα προσωπικά. Από εκεί και έπειτα, μία έκλειψη πάντα, αυτό που κάνει τι είναι, διακόπτει τη ροή της καθημερινότητας, είναι σαν το ένα έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Εκεί πέρα λοιπόν που βαριέσαι, ακούς συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, ξαφνικά γίνεται ένα τέτοιο. Τώρα, αυτό το έκτακτο, είναι πολλά τα σενάρια του, αλλά εμένα, επειδή δεν είμαι και τρομολάγνος και δεν μου αρέσει να τρομάζω ούτε τον κόσμο, θεωρώ ότι ό,τι και αν είναι, είναι κάτι το οποίο είναι αντιμετωπίσιμο και δεν είναι... Αυτή η τελευταία έκλειψη που, αν θυμάμαι καλά, είναι τώρα σήμερα αύριο. Ναι, είναι την Κυριακή. Την Κυριακή. Πόσο άντε καιρό θα κάνει για να περάσει ό,τι αφήσει πίσω του. Okay. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Στην πραγματικότητα, αυτή η ηλιακή έκλειψη έχει ένα εξάμηνο. Έχει μέχρι το καλοκαίρι δηλαδή, που επηρεάζει. Αν σε επηρεάζει, όχι μην τρελαίνεσαι. Αν σε επηρεάζει, αν σου πιάνει κάποιο πλανήτη προσωπικό, αν είναι πάνω στον ήλιο σου, άλλοι έχουν γενέθλια, ας πούμε, αυτές εδώ πέρα τις μέρες. Αυτό τι σημαίνει, ότι τους επηρεάζει όλη τη χρονιά. Που σημαίνει τι για αυτούς που έχουν γενέθλια. Ότι κλείνουν ένα κύκλο εμπειριών, είτε σε μια σχέση, σε μια συνεργασία, σε μια κατάσταση, για να ξεκινήσουν κάτι καινούριο στη ζωή τους. Από εκεί και έπειτα μπορεί να σου πιάνει την Αφροδίτη. Άρα, ξέρεις, ας πούμε, αν έχεις Αφροδίτη Ιχθύς, παραδείγματος χάρη, και είναι κοντά στις 8 μοίρες, γιατί εκεί γίνεται η έκλειψη, τότε αυτή η έκλειψη μπορεί να δώσει και κάτι καινούριο, μια καινούρια γνωριμία, μια καινούρια σχέση. Είπες τώρα Αφροδίτη στους Ιχθύς. Ισχύει το ίδιο με Αφροδίτη στην Παρθένο, ξέρω εγώ. Αφροδίτη Παρθένο, Αφροδίτη. Ναι, μόνο που εκεί είναι διαφορετικό να είναι σε σύνοδο, αν έχεις τους Ιχθύς. Διαφορετική να είναι η αντίθεση, αν έχεις Παρθένο Αφροδίτη. Πάλι σου δίνει την ευκαιρία για κάτι καινούριο. Αν την έχεις στους διδύμους ή στον τοξότη και είναι κοντά στις 8 μοίρες, μπορεί να δείχνει μία σύγχυση, αν έχεις μία σχέση ή αν γνωρίσεις ένα άτομο, να μην νιώθεις ότι 100% ότι θα πάει το πράγμα καλά. Δηλαδή να έχεις κάποιες αμφιβολίες. Η έκλειψη, είπαμε, φέρνει ένα ταρατατζούμ για λίγες μέρες. Θα το αντέξουμε, θα το ξεπεράσουμε. Από εκεί και έπειτα μπαίνει ο Μάρτιος και το βασικό θέμα του Μαρτίου αστρολογικά είναι η ανάβρωμη πορεία της Αφροδίτης. Που πιάνει σχεδόν 40 μέρες, όλη τη 40η δηλαδή. Μπαίνουμε και στη 40η. Ανάποδα θα πηγαίνει 40 μέρες. Ναι. Τόσο κρατάει περίπου η ανάβρωμη πορεία της Αφροδίτης. Είναι περίπου κάθε 18-19 μήνες. Έχει δηλαδή ένα κύκλο. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει φέτος πρώτη φορά. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν πολλές φορές. Αυτό που το δίνω σαν γενική οδηγία σε όλα τα ζώδια, ανεξάρτητα από το ποιους θα πιάσει περισσότερο, είναι ότι στην περίοδο της ανάβρωμης Αφροδίτης, που ξεκινάει από 3 Μαρτίου μέχρι 2 Απριλίου στον Κριό και από 2 Απριλίου μέχρι 14 Απριλίου στους Ιχθύες, τελευταίες μοίρες των Ιχθύων, σε αυτό το χρονικό διάστημα λοιπόν υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και να εκμεταλλευτούμε την ανάβρωμη πορεία της και υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία γενικά πρέπει να τα αποφύγουμε. Αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι οτιδήποτε έχει, όπως με τον ανάβρωμο Ερμή, ότι ξαναβλέπω, ξανακάνω. Δηλαδή, μπορεί μέσα σε αυτό το διάστημα να έχουμε πολλές επιστροφές, επειδή η Αφροδίτη έχει να κάνει με σχέσεις, ερωτικές σχέσεις, φιλικές σχέσεις, γενικά με την γκάμα των σχέσεών μας. Μπορεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, τον 1,5 μήνα χοντρικά, να έχουμε επιστροφές
Καταστροφές. Να έχουμε λοιπόν επιστροφές ερωτικών συντρόφων. Σχέσεις δηλαδή που θέλουμε να τους ξαναδώσουμε μια ευκαιρία. Γι' αυτό δεν είναι αρνητική. Δηλαδή λες το ξαναβλέπω. Μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, αν έχεις ήδη μια σχέση, μπορεί κάποια θέματα να σε απασχολήσουν περισσότερο. Και να μπεις στη διαδικασία να αξιολογήσεις αυτός ο άνθρωπος που είναι δίπλα σου, αν όντως, τέλος πάντων, νιώθεις ότι σου προσφέρει αυτά που θέλεις να σου προσφέρει. Καλό είναι, μέσα στην περίοδο της ανάβρωμης Αφροδίτης, να μην προχωράμε σε γάμους, αραβώνες, οτιδήποτε έχει σχέση με δεσμεύσεις. Και συμβόλαια. Τέτοιου, ακριβώς. Όμως, κάποιος μπορεί να έχει στο οροσκόπιό του ανάδρομη Αφροδίτη. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ κάνω μια γενική πρόβλεψη. Αυτό μπορεί να το ξέρει μόνο ο ίδιος ή ο αστρολόγος του. Λοιπόν, άρα δεν ισχύει για όλους. Πρέπει να ξέρεις τι γίνεται στο δικό σου οροσκόπιο. Ο γενικός κανόνας είναι, με ανάδρομη Αφροδίτη δεν πάμε να παντρευτούμε. Μάλιστα. Μπορεί να νιώθουμε επίσης. Α, είναι απαγορευτικό διάστημα για να κάνει κάποιος ένα extreme makeover, που λένε και στο χωριό μου, δηλαδή να αλλάξει κάτι. Να αλλάξει χρώμα μαλλιών. Ξαφνικά σου έρχεται να τα βάψει μαύρα από ξανθά. Μην το κάνει τώρα με την ανάβρωμη Αφροδίτη. Το πιθανότερο είναι ότι. Χειρουργία. Εξαρτάται τι χειρουργία. Αν είναι αισθητική επέμβαση. Όχι. Αν δεν είναι αισθητική επέμβαση, δεν έχει πρόβλημα. Αν είναι όμως ένα χειρουργείο γιατί θέλω κάτι να κάνω. Όχι. Με ανάδρομη Αφροδίτη. Οτιδήποτε έχει σχέση με αισθητική. Αν θέλω να ανοίξω ένα μαγαζί, π.χ. κομμωτήριο, επειδή έχει να κάνει με αισθητική όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια, όχι. Δεν ανοίγω μια τέτοια επιχείρηση. Αν πουλάω, ξέρω εγώ, στυλό, ναι, οκ. Okay. Σαν οι επιχειρήσεις βέβαια έχουν και ένα οικονομικό κομμάτι. Για να βρούμε Αφροδίτη έχει να κάνει και με οικονομικά. Αν υπάρχει κάτι καλό στα οικονομικά με να βρούμε Αφροδίτη, είναι μου χρωστάνε λεφτά από κάπου. Ήρθε μπορεί να τα πάρω, ναι. Έχει και αυτό το καλό, με την ανάβρωμη. Από για κυνήγι. Έτσι. Αν πας να υπογράψεις όμως μια καινούργια οικονομική συμφωνία, Ελεονόρ, και λένε, καλό είναι να μην το κάνεις μες στην περίοδο της ανάβρωμης Αφροδίτης. Μάλιστα. Αν θέλεις να ξαναβείς μια συμφωνία που είχες κάνει τον Νοέμβρη και σου είχαν φανεί τότε καλά, αλλά στην πορεία είδες ότι μάλλον δεν είναι και ίσως θες να το επαναδιαπραγματευτείς, το κάνεις. Για πράγματα που έχουν όμως σχέση με το παρελθόν. Μάλιστα. Αν θέλω ένα χρέος, μια οφειλή, εφορία, whatever, να το διακανονίσω ή με μια τράπεζα, να βρω έναν τρόπο να κλείσω κάτι οικονομικό, είναι ok. Δεν πάω να κάνω μια καινούργια επένδυση. Μου λέει ένας, το σου. Θα παίξω εγώ τα χρήματα και θα βγάλεις. Όχι, μακριά. Μάλιστα. Σχέσεις λοιπόν καινούργιες και οικονομικά καινούργια πράγματα μακριά και εννοείται από εκεί και έπειτα, σας είπα, ο καθένας έχει το δικό του οροσκόπιο και μπλα μπλα μπλα. Και θα το πούμε για τον καθένα αναλυτικά, αλλά πες μου η κερδισμένη και η πιο ζημιωμένη του μήνα Μάρτη. Η κερδισμένη και η πιο ζημιωμένη. Λοιπόν, θεωρώ ότι μετά τις 10 του μήνα τα καρκίνη, κρυή, εγώκερη και ζυγή θα ανακουφιστούν αρκετά, γιατί έχουν περάσει ένα διάστημα αρκετά με μεγάλη ένταση, οπότε μετά τις 10 του μήνα θα είναι σε μια καλύτερη κατάσταση. Αυτοί που μπαίνουν σε μια μπρίζα μετά τις 10 του μήνα είναι τα σταθερά ζώδια. Μπαίνει ο Άρης στον Ταύρο. Δηλαδή, οι Ταύροι, οι Λέοντες, οι Σκορπιοί και οι Βροχώοι σημαίνει ότι έχουν κάτι το οποίο θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν περισσότερο σε αυτό. Και είναι σε μια κατάσταση, ας πούμε, με μεγαλύτερη ένταση σε αυτό το διάστημα, μετά τις 10 του μήνα. Δεν θα έλεγα ότι, επειδή είναι έτσι οι πλανητικοί σχηματισμοί, ότι υπάρχουν, ας πούμε, ζώδια που ευνοούνται πάρα πολύ μέσα σε αυτό το μήνα. Έτσι. Είναι ένας μέτριος μήνας. Δεν είναι ένας μήνας. Δεν είναι όμως κακός, να το πω έτσι. Κακός. Είναι ένας μέτριος μήνας. Ωραία. Για πάμε να ακούσουμε. Να δούμε, ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν για τον καθέναν από εσάς, για τους κρύους τώρα. Λοιπόν, οι κρύοι, σαφώς, όταν είναι η Αφροδίτη ανάβρωμη στο ζώδιό μας, αυτό που κάνουμε τι είναι, αναθεωρήσεις κυρίως. Αναθεωρήσεις σε σχέσεις προσωπικές, επαγγελματικές. Από εκεί και έπειτα όμως, ο Μάρτιος δίνει και την ευκαιρία για τους γεννημένους τον Μάρτιο, όσοι έχετε γενέθλια δηλαδή τον Μάρτιο, να έχετε και κάτι καινούριο, μια καινούρια πρόταση, ίσως κάτι καινούριο επαγγελματικό, μια καινούρια συνεργασία. Με την ανάβρωμη Αφροδίτη πολλές φορές προκύπτουν και αυτό που λέμε και καρμικές σχέσεις. Μπορεί να κάνετε μια καινούρια γνωριμία. Απλά αυτό που λέω είναι, πριν πέσετε με τα μούτρα και τη βαφτίσετε πολύ σοβαρή, αφήστε να έρθει ο Μάιος. Αυτό να έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Δεν είναι δηλαδή αρνητική, αλλά θες να έχεις μια γερή Αφροδίτη για να μπεις σε μια σχέση και να νιώσεις καλά.
Από εκεί και έπειτα, αυτό που πρέπει να προσέξετε, η κρυή, που μετά τις 10 του μήνα θα χαλαρώσετε λίγο, δεν έχει αυτό το χάλι του προηγούμενου διαστήματος. Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι να κυνηγήσετε τα οικονομικά σας αρκετά και αν σας οφείλονταν χρήματα, να πιέσετε πιο πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Πάμε να δούμε τους Ταύρους. Μπαίνει ο Άρης στο ζώδιό σας, περισσότερα γκάζια μετά τις 10 Μαρτίου. Αυτό σημαίνει ότι και περισσότερα νεύρα κάποιες φορές, έτσι, και περισσότερες εξάρσεις στην καθημερινότητά σας ή περισσότερος ανταγωνισμός, καταστάσεις που μπορεί να σας εμποδίζουν να κάνετε αυτό που θέλετε και θα πρέπει να προσπεράσετε κάποια εμπόδια. Από εκεί και έπειτα, ο Μάρτιος έχει μια αίσθηση παρασκηνίου. Είτε αυτό το παρασκήνιο παίζεται στα προσωπικά, δηλαδή μπορεί να παίζει και μια κρυφή σχέση, ένας κρυφός έρωτας, μπορεί να παίζει μια απογοήτευση από μια σχέση ή μια σχέση η οποία δεν σας δίνει ακριβώς αυτό που θέλετε, άρα σας βάζει σε μια διαδικασία να νιώθετε ότι δεν αρέσετε πολύ ή ότι κάτι δεν πάει καλά, δηλαδή, εκεί στα ερωτικά, δεν πειράζει, θα πάρετε το αίμα σας πίσω, απλά είναι λίγο αργότερα το αίμα πίσω, οπότε τώρα ησυχάστε κάπως και εσείς μην μπαίνετε σε διαδικασίες έτσι μεγάλων επενδύσεων, είτε οικονομικών είτε ερωτικών. Πάμε να δούμε τους διδύμους. Θα προσέξετε μπερδέματα ανάμεσα σε φίλους και έρωτες, δηλαδή τώρα αυτό το ξέρετε μερικές φορές υπάρχουν μπερδευτικά σε αυτές τις δύο σχέσεις. Κάποιος που τον βλέπω εγώ ερωτικά, αλλά εκείνος με βλέπει φιλικά, αλλά μπορεί εγώ να πιστεύω ότι μπορεί να με βλέπει ερωτικά και εκείνος. Καταλαβαίνετε, έχει τέτοιου είδους μπερδέματα η Αφροδίτη στον κρυό. Από εκεί και τα θέματα που αφορούν τα παιδιά μπορεί να σε απασχολήσουν περισσότερο ή να βρείτε λύσεις σε θέματα που μπορεί να σας είχαν απασχολήσει στο παρελθόν και δεν βρίσκατε λύσεις. Τώρα μπορεί να βρεθούν λύσεις σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το θέμα παιδί. Θα προσέξετε λίγο περισσότερο θέματα υγείας μετά τις 10 του μήνα και ένα παρασκήνιο μπορεί να υπάρχει και σε εσάς σε επίπεδο επαγγελματικό. Βέβαια αυτό το παρασκήνιο μπορεί να το κινείτε και εσείς, να μπαίνετε σε διαδικασία, να συζητήσετε δηλαδή για μελλοντικά πλάνα και να το κάνετε λίγο κρυφά από αυτή τη δουλειά που μπορεί να έχετε τώρα. Πάμε να δούμε τους καρκίνους. Μέχρι τις 10 είστε στην Τσίτα. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα περί των επαγγελματικών κυρίως που σας αγχώνουν. Μερικές φορές σας απογοητεύουν κιόλας. Μετά τις 10 θα ηρεμήσετε τουλάχιστον από θέματα δουλειάς. Δεν είναι ένας πολύ καλός μήνας αν θέλετε να κάνετε κι εσείς επενδύσεις είτε ερωτικές είτε οικονομικές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ας πούμε θέλετε να ανοίξετε ένα καινούριο π.χ. κατάστημα, δεν θα το κάνετε μέσα στον Μάρτιο. Θα προετοιμάσετε μια κατάσταση, θα τα αφήσετε για τον άλλο μήνα. Αν ας πούμε σκεφτόσασταν να αφήσετε μια δουλειά, σκεφτείτε το καλύτερα κάπως ή κοιτάξτε να μην δημιουργήσετε ένταση και κόντρα με άτομα που έχουν λόγο για τη δουλειά σας, έχουν περισσότερη εξουσία από εσάς, προϊστάμενοι κτλ. Προσέξτε και τις σχέσεις με συναδέλφους, συνεργάτες, αυτές που μπορεί να κινδυνεύσουν λίγο με την Αφροδίτη στον κρυό ανάδρομη. Για τους λέοντες, έχει προσαρμογή σε νέα επαγγελματικά δεδομένα. Γενικά τα επαγγελματικά μετά τις 10 του μήνα φαίνεται ότι θα σας απασχολήσουν περισσότερο. Μπορεί να υπάρχει μια μεγαλύτερη κινητοποίηση μετά τις 10 Μαρτίου σε θέματα της δουλειάς ή μπορεί να αλλάζει κάτι στις συνθήκες και να πρέπει να προσαρμοστείτε εσείς. Άρα έχει περισσότερα γκάζια ή μπορεί να σας χώνουν γκάζια στη δουλειά μετά τις 10 του μήνος. Από εκεί και έπειτα, αν έχετε κάποιο στόχο, ένα όνειρο, κάτι το οποίο μπορεί να θέλετε να βάλετε μπροστά, μπορεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα του Μάρτη να κάνετε κάποιες βελτιώσεις σε λεπτομέρειες, ώστε προς το τέλος Μαρτίου, αν θέλετε να μπείτε στη διαδικασία, να κάνετε μια εκκίνηση. Πάμε να δούμε τους ζυγούς. Είναι πέρασε. Τι είπα, τους Παρθένους, καλέ. Περιμένει. Και από σένα χτύπημα. Πόσο πια αυτό το σύμπαν. Έχεις δίκιο. Όχι. Λοιπόν, για τους Παρθένους. Τα οικονομικά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα του Μαρτίου και τι εννοώ με αυτό, με την ανάβρωμη Αφροδίτη εκεί, αν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το παρελθόν, είτε αυτό σημαίνει μου χρωστάνε, είτε αυτό σημαίνει χρωστάω, είναι ο μήνας αυτός, ένας καλός μήνας για να τα δείτε αυτά τα θέματα, να τα τακτοποιήσετε με κάποιο τρόπο, να κάνετε έναν διακανονισμό ας πούμε ή να ξανασυζητήσετε ίσως πώς μπορείτε να λάβετε αυτά τα χρήματα που μπορεί να σας οφείλονταν με κάποιο τρόπο. Από εκεί και έπειτα, ναι, δεν είναι ένας μήνας καλός για να μπείτε σε μια, μετά τις 3 Μαρτίου, να κάνετε μια καινούργια οικονομική συμφωνία. Αν όμως έχει υπάρξει ήδη μια συζήτηση, έχετε, τέλος πάντων, έχετε στο μυαλό σας κάτι, μπορεί να το αναπραγματευτείτε μετά τις 3 του μήνα.
Ο Μάρτιος μετά τις 10 θεωρώ ότι είναι πιο καλός για τους Παρθένους. Δηλαδή, σε σχέση με το προηγούμενο όλο το χρονικό διάστημα, μετά τις 10 Μαρτίου νιώθω ότι με κάποιο τρόπο θα πάρετε τα πάνω σας. Δηλαδή, λίγο αισιοδοξία, λίγο ελπίδα, ότι κάτι θέλουμε καλό. Τίποτα. Ένα έτος θέλουμε να μας πεις που θα είναι καλό από τώρα μέχρι το 2055, ας πούμε. 2018. Εντάξει τότε, άμα μην μας πηγαίνει μια χρονιά μέσα στις 10 καλές. Τώρα αφού έτσι είναι. Λοιπόν, το 18. Δεν θα προλάβουμε να πούμε όμως άλλα. Γιατί... Και 52. Έτσι. Άρα, τα υπόλοιπα 6 ζώδια, ζυγός, εμείς και όλοι οι υπόλοιποι, αμέσως μετά. Ρε, είσαι πολύ μπροστά. Βέβαια, είναι πολύ και της πάει και πολύ αυτό που μόλις είπε. Και έχω και φίλη που το έχει κάνει και είναι σούπερ. Μια χαρά είναι, γιατί. Είναι εγώ καθόλου. Σε μένα το λες. Μην τα πούμε δημόσια. Σε μένα το λες. Για στην ελληνική κοινωνία και πες το. Α, στα σταμάτα, ζωζυγό, πες για την επαναστάτρια χωρίς εγώ πέρα. Δεν γίνεται. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, που έχω μείνει, στο ζυγό. Λοιπόν, η ζυγή τώρα. Κοίτα, η έκλειψη δεν είναι κάτι που να τους επηρεάζει ιδιαιτέρως. Σε θέματα θα είναι λίγο πιο προσεκτικοί, γεννημένοι πρώτο δεκαήμερο. Υγεία λίγο, κανένα κρυολόγημα, κανένα τέτοιο. Και σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα δουλειά, εκεί πέρα μπορεί να έχετε μια μεγαλύτερη πίεση αυτές τις μέρες. Πέρα από αυτό τώρα, για τους ζυγούς ο Μάρτιος τι φέρνει. Φέρνει το κομμάτι των σχέσεων πιο πολύ στο προσκήνιο, γιατί η Αφροδίτη είναι δικός κυβερνήτης. Ανάβρωμη Αφροδίτη, που σημαίνει πολλά τα σενάρια, αγαπητοί ζυγοί. Και να οι επιστροφές από το παρελθόν για κάποιους που οι οποίοι δεν έχουν ξεπεράσει ίσως σχέσεις. Μερικές φορές δεν χρειάζεται καν να κάνετε κάτι. Εσείς τους φέρνει το σύμπαν μπροστά σας. Δηλαδή εκεί πέρα περπατάς, ξαφνικά πέφτεις πάνω στον άλλον που ήσουν μαζί πριν από κάποια χρόνια και μπορεί να θες να το ξαναδείς. Να το ζεστάνεις ξανά το φαγητό και μπορεί να είναι και ωραίο. Μερικά φαγητά μπορεί να τρώγονται καλύτερα την άλλη μέρα. Αλήθεια. Το ξέρεις. Ποιο ζώδιο το αντέχει αυτό. Νόμιζα πιο φαγητά. Εμένα μου έχει τύχει πάντως και ήταν πολύ ωραία. Έλα, ρε φίλε. Ελένη, ήταν πολύ ωραία και το πώς έγινε το πέφτω πάνω ένα στον άλλον. Μιλάμε τώρα 2 χρόνια, δεν έχουμε νέο ένα από τον άλλον. Γι' αυτό λέω. Εμένα μου συμβαίνει κάτι και είμαι στην Ακαδημία και πρέπει να μπω επιγόντως. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με το κέντρο. Πρέπει επιγόντως να μπω σε τράπεζα και την ώρα που μπαίνω στην τράπεζα βγαίνει από την τράπεζα. Μιλάμε και δημοτογραφικό. Ναι, ρε, αλλά δεν είχε τελειώσει πριν. Ήταν ερωτάρας τώρα αυτό. Ερωτάρας, αλλά δεν είχε τελειώσει. Ναι. Αν τέλειωσε ή τέλειωσε με πάθος και με κακό τέλος. Πάθος, καθόλου κακό τέλος. Τέλειωσε, καλό τέλος και δεν κολλάει με το πάθος, συγγνώμη. Έπρεπε να φύγει στο εξωτερικό άνθρωπος. Α, εντάξει, έτσι ναι. Να ουρανός και... Τα ξαναβρήκαμε, ξαναχωρίσαμε, αλλά τώρα, 20 τόσα χρόνια μετά, είμαστε πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, είναι ένας από τους ανθρώπους μου και είμαι ένας από τους ανθρώπους. Δεν είναι τρομερό. Συμβαίνει και αυτό. Είναι αυτό που σου είπα ότι εγώ το έχω πάθει αυτό στη ζωή μου μόνο μια φορά. Αυτός είναι. Α. Μη μου τα ρίχνεις τώρα τα υπόλοιπα, γιατί και τα άλλα καλά ήταν. Σταμάτα. Και αυτό ένιωσες... ήταν το απόλυτο. Εντάξει, το απόλυτο. Λοιπόν, αλλά το έχουμε αποδεχτεί, είπαμε. Το έχουμε αποδεχτεί και ουρανό σύνοδο. Λοιπόν, πέρα από το κομμάτι αυτό, επιστροφές που λέγαμε, ναι, όσοι έχετε σχέσεις αυτή τη στιγμή, παντρεμένοι κτλ., είναι ένας μήνας που πρέπει να προσέξετε λίγο περισσότερο. Μπορεί να νιώθει, δηλαδή αυτό που νιώθεις μερικές φορές με την Αφροδίτη στο ανάβρωμη, τι είναι, ότι δεν με αγαπάνε οι άλλοι, δεν μου δείχνουν το συναίσθημά τους. Μπορεί να έχετε ένα τέτοιο ανικανοποίητο μέσα σε αυτό το μήνα. Προσέξτε, γιατί μερικές φορές το μεγεθύνουμε στο μυαλό μας και παίρνει διαστάσεις που δεν θέλουμε. Πέρα από αυτό, έχει μία ένταση σε συνεργασίες σχέσεις σε όλη τη διάρκεια του Μαρτίου. Από τις 10 του μήνα όμως και μετά θεωρώ ότι είναι λίγο πιο cool. Δεν έχει αυτό το πολύ έντονο που έχει το πρώτο δεκαήμερο. Πάμε τώρα στους Σκορπιούς. Για εσάς τους Σκορπιούς, η ανάβρωμη Αφροδίτη είναι καταρχήν μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με την καθημερινότητά σας. Δηλαδή, την καθημερινότητα της δουλειάς, την καθημερινότητα που αφορά τις συνήθειές σας. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με ερωτικές σχέσεις, εκτός αν παίζει κάτι στα επαγγελματικά και ερωτικό, οπότε εκεί πέρα προσέξτε λίγο περισσότερο. Ενώ μπλεχτείτε πολύ άσχημα και τα χάσετε και τα δύο. Όχι τίποτα άλλο. Πέρα από αυτό, θα προσέξετε σχέση με συναδέλφους, συνεργάτες ή τους ανθρώπους που δουλεύουν για εσάς. Τον άνθρωπο που, ο οποίος έρχεται σπίτι μου και μου καθαρίζει. Τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κάνει μάθημα στο παιδί μου. Άνθρωποι λοιπόν δεν είναι μόνο η δική μας δουλειά, είναι και αυτοί που προσφέρουν δουλειά σε εμάς. Εκεί λοιπόν θέλει μια μεγαλύτερη προσοχή για τους Σκορπιούς με την Αφροδίτη στον κρυό. Και αν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, με πελάτες,
μπορεί να μην είναι πολύ ικανοποιημένοι ή μπορεί να νιώσετε οι Σκορπιοί ότι μπορεί να σας κάνουν μια άδικη κριτική για τη δουλειά σας μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Προσοχή, μην το μεγενθύνετε, μην το παίρνετε πολύ, πολύ προσωπικά. Είναι μία περίοδος γενικά που έχει δυσκολία σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις, έτσι, ανάδρομη αφροδίτη. Που σημαίνει αυτό τι, ότι δεν πρέπει παρορμητικά την ώρα που μου λέει, π.χ. ο προϊσταμενός μου δεν το έκανες καλά αυτό, εκείνη την ώρα να του σπάσω τα μούτρα. Τα αφήνουμε. Περνάει χρόνος και βλέπουμε αν πρέπει να του σπάσουμε τα μούτρα λίγο αργότερα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Εσείς προσέξτε γιατί είναι στον τομέα των ερωτικών, άρα το ερωτικό παρελθόν με το παρόν μπορεί να μπερδεύονται γλυκά και σε αυτά τα μπερδέματα τέλος πάντων, γενικά αν είστε δεσμευμένοι ήδη, θέλει λίγο προσοχή για να μην εννοώ, πάρει προεκτάσεις που δεν θέλετε το θέμα. Από εκεί και έπειτα μπορεί να έχετε μια αίσθηση ανικανοποίητου είτε σε ένα, στον ερωτικό τομέα ή μπορεί αν έχετε ένα δημιουργικό σχέδιο, ένα επιχειρηματικό σχέδιο, όλο κάτι να γίνεται και να καθυστερεί, να μην μπορείτε δηλαδή να το βάλετε μπροστά όπως θα θέλατε. Προς το τέλος του μήνα λίγο ανοίγει το τοπίο. Δηλαδή εκεί πέρα έχει μια νέα σελήνη τέλος Μαρτίου, μπορεί να είναι πιο βοηθητική. Από εκεί και έπειτα, οι τοξότες μετά τις 10 Μαρτίου έχετε μια μεγαλύτερη δραστηριοποίηση σε θέματα επαγγελματικά και πρέπει να προσέξετε και θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία. Πάμε να δούμε τους εγώκερους. Η ανάβρωμη Αφροδίτη έχει να κάνει πιο πολύ σε εσάς με θέματα οικογένειας. Δηλαδή, θα μπορούσε, ας πούμε, να είναι μια βοηθητική Αφροδίτη αν έχετε μαλώσει με κάποιον από το οικογενειακό περιβάλλον και θέλετε να τα ξαναβρείτε. Μπορεί να φέρει όμως εντάσεις ή παρεξηγήσεις ή μπορεί αυτές οι εντάσεις και παρεξηγήσεις να αφορούν οικονομικά ή και ένα ακίνητο, με το σπίτι δηλαδή. Ακόμη μπορεί να μπείτε στη διαδικασία να θέλετε το σπίτι που έχετε, ας πούμε, να μην σας ικανοποιεί, να θέλετε να κάνετε μια μετακόμιση, μια αλλαγή, να θέλετε να αλλάξετε κάτι από τη διακόσμηση, δεν ξέρω κι εγώ μέχρι τι άλλο. Κρατήστε την όρεξή σας καλύτερα όμως για τον επόμενο μήνα. Μην μπαίνετε στη διαδικασία τέτοιου είδους διαδικασίες. Αν έχετε ξεκινήσει, π.χ. μια ανακαίνιση, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μην μπείτε στη διαδικασία να το ξεκινήσετε μετά τις 3 του μηνός. Μετά τις 10 Μαρτίου θα είστε καλύτερα οι εγώκεροι και σε επίπεδο ερωτικό κάτι μπορεί τέλος πάντων να προκύψει. Μολονότι είπαμε, σε αυτές τις περιόδους ανάβρος Αφροδίτης δεν μπαίνουμε, δεν πέφτουμε με τα μούτρα. Okay. Αλλά ασχοληθείτε. Αν είστε και δέσμευτοι, το παιχνίδι μια χαρά είναι. Πάμε να δούμε τους υδροχόους, που μέχρι τις 10 του μήνα είναι λίγο πιο ήπιος ο Μάρτιος. Μετά τις 10, για κάποιο λόγο, φαίνεται ότι θα πρέπει να ασχοληθείτε περισσότερο ή με τα θέματα ενός ακινήτου, ενός σπιτιού. Μπορεί κάποιοι να σκέφτεστε, ας πούμε, μία αγοραπολισία. Μπορεί να σκέφτεστε μία αλλαγή στο σπίτι, αυτό που έλεγα πριν και για τους εγώκερους, που είναι αρκετά πιεστική. Αν θέλετε να πουλήσετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στην αγορά. Στην αγορά, ας προσέχει ο άλλος που πάει να αγοράσει μέσα στην ανάβρωμη Αφροδίτη. Αν θέλετε όμως εσείς να πουλήσετε, μπορείτε μέσα στο πλαίσιο 10 Μαρτίου με τέλος Απριλίου να επιτύχετε μια τέτοια κατάσταση. Γενικώς, η ανάβρωμη Αφροδίτη έχει να κάνει με οτιδήποτε αφορά την επικοινωνία για σας, άρα θα πρέπει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί στον τρόπο που επικοινωνείτε και τις ιδέες σας και αυτά που θέλετε να πείτε, να τα πείτε με ένα λίγο πιο κομψό τρόπο. Σκεφτείτε το, μην το πετάτε δηλαδή ότι σας έρχεται στο μυαλό στον άλλον για να μην υπάρχουν θέματα. Και πάμε να δούμε τους ηχθείς, που είναι ο μήνας των γενεθλίων τους, που δίνει έμφαση πιο πολύ στο κομμάτι των οικονομικών. Αν υπάρχει κάτι θετικό γι' αυτό, είναι το να επαναπραγματευτείτε θέματα οικονομικά, να δείτε τι μπορείτε να κλείσετε σε εκκρεμότητες με οικονομικά από τα προηγούμενα χρόνια, που μπορεί να έχετε ανοιχτά θέματα με τράπεζες, με φορείες, δεν ξέρω και εγώ με τι άλλο, ασφάλειες, διατροφές. Όλα αυτά μπορείτε να τα ξαναβείτε και να βρείτε ένα συμφέροντο τρόπο να κλείσετε κάποια. Μπορεί όμως και να πάρετε και χρήματα που σας όφυλαν πίσω. Νιώθω ότι μετά τις 10 Μαρτίου κι εσείς λίγο θα είστε πιο ήρεμοι. Ο Άρης τον Ταύρο σας πάει περισσότερο. Αυτά τα ωραία. Και καλό μας, καλά μας σαϊκούλουμα, καλή Σαρακοστή και όλα τα καλά να έχουμε.
Κατάλαβα. Εδώ που λένε το καλά κούλουμα, εδώ ταιριάζει. Πάμε εμείς από την άλλη πλευρά. Ας πούμε να τα πούμε τον άλλο μήνα. Ναι. Με καλύτερα. Βεβαίως. Ακολουθώ αφιλικό. Λοιπόν, πάμε. Ακού τι λέει. Μαζί θα κλείσουμε. Αφού ήρθε σήμερα, τελείωσα. Ακύρωσε τι έχεις. Εμείς θα τα πούμε, φίλε. Εν τω μεταξύ, ήμουν πολύ τυχερή γιατί σήμερα που πες να έρθεις εσύ προς τα δω, εγώ δεν είχα την Ελιάνα, η οποία, επειδή όπως ξέρετε την περιμένουμε σήμερα που θα γεννήσει, σήμερα δεν είναι. Μου λέει παιδιά, δεν γίνεται, πρέπει να κάτσω ανάσκελα. Και μου κάτσε γάντι, γι' αυτό είπα. Όπω είναι, βάλτε 5 κιλά κραγιόν να έρθει. Δεν αντέχω. Αλλά θα ξανάρθω, θα αυτοπροσκληθώ.